πάρα πολύ φίλοι της εκπομπής και από το εξωτερικό πάρα πολύ και στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Βγάλε το Stranger να μας πει για αυτή την καινούργια προσπάθεια να ακούσουμε, γιατί κάτι ακούσαμε αλλά δεν θυμόμαστε, δεν ξέρουμε. Πες μας λίγο ξανά, έχεις κάνει μια καινούργια προσπάθεια. Σε τι ακριβώς αφορά αυτό? Να το πω όμως όπως πρέπει. Εδώ και 15 χρόνια που είμαι ένας, όπως το λένε, απρόσωπος επώνυμος, προσπαθώ να μιλήσω σε όλο τον κόσμο για την νέα εποχή. Νομίζω ότι τα κατάφερα αρκετά καλά να περιγράψω τον κόσμο μας που έχει έρθει. Αυτόν ζούμε σήμερα. Ναι. Για αυτόν τον κόσμο είχα κάνει προτάσεις συγκεκριμένες, τις οποίες όλες τις προτάσεις αυτές που έκανα, τις έκανα και πράξη. Είτε θες να είναι νόμισμα, είτε θες να είναι τράπεζα δανεισμού, είτε θες να είναι σχέδιο Αχιλλέας, ούτε και εγώ θυμάμαι πόσες πράξεις γίνανε, τις οποίες βέβαια οι άνθρωποι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να κατανοήσουν για τι πράγμα μιλούσαμε. Τώρα θεωρώ ότι είναι μια εποχή πιο δύσκολη, πιο αφυπνισμένη, πιο σκληρή, που περισσότεροι θα ακούσουν. Αυτό που συμβαίνει και αυτό που φωνάζω συνέχεια είναι ότι χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Και οφείλουμε να τα κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται κανείς, μα κανείς, να σταθεί δίπλα μας, ιδίως όταν έχεις να κάνεις με ατζέντες, όταν έχεις να κάνεις με δηλώσεις οικονομικού φόρουμ και όλα αυτά, που όποιος θέλει τα ψάχνει, δεν είναι συνωμοσία πια. Οι τύποι οι οποίοι είναι στην κυριαρχία της πυραμίδας έχουν τη διάθεση να μας στείλουν αδιάβαστους, να μας κάνουν να πεινάσουμε, να μας κάνουν να τρώμε σπουλή και τα ξέρετε, μην τα επαναλαμβάνω. Πάνω λοιπόν σε αυτό το σκεπτικό, εγώ σαν άνθρωπος που υποστηρίζω την οικογένειά μου, τους φίλους μου και θέλω να δω το αύριο καλύτερο, όφυλα και οφείλω να κάνω και να προτείνω λύσεις. Λύσεις όμως οι οποίες δεν θα είναι λόγια, θα είναι πράξεις. Και ξαναλέω, ό,τι πρότεινα σαν λύση, κατάφερα να το φτιάξω, γινόταν δεν γινόταν, με οποιοδήποτε κόστος. Πάμε τώρα στο διατάφτη. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινοφελούς εταιρεία, η οποία αυτές οι εταιρείες έχουν την διαφορετικότητα ότι δεν είναι ακριβώς εταιρείες οι οποίες το κάνουν για το χρήμα. Έχουν νόμους συγκεκριμένους από το κράτος, ό,τι εισπράττεις με κάποιο τρόπο πρέπει να το επαναπροσδιορίζεις, είτε σε επένδυση, είτε σε προσλήψεις, είτε. Δηλαδή είναι μια εταιρεία που κοιτάζει το καλό του πολίτη. Πάνω σε αυτό το κόνσεπτ λοιπόν, εμείς δημιουργήσαμε το πρώτο σούπερ μάρκετ που το ονομάσαμε σούπερ μάρκετ των ανθρώπων, το οποίο κάνει την εξής απλή διαδικασία που δεν το κάνει κανένα άλλο στον κόσμο. Όταν κάποιος συμμετέχει σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει και θελήσει και ο ίδιος να το μεταλαμβαδεύσει, να γίνει πρεσβευτής, να έχει το δικό του σούπερ μάρκετ δηλαδή, που όλο είναι το ίδιο, αλλά ο καθένας διαχωρίζεται με βάση ποιον κόσμο θα συστήσει, τότε αυτός ο άνθρωπος θα έχει το κέρδος του 90% των σούπερ μάρκετ των φίλων που συνέστησε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει στον πεθερό του, στη γυναίκα του, στο φίλο του, στον κουμπάρο του και θα του πει τα αναγκαστικά σου έξοδα. Αυτά που έτσι και αλλιώς θα κάνεις προς τις πολυεθνικές, κάνε ένα κομμάτι σε εμάς, τότε αυτός ο άνθρωπος θα καταφέρει με δύο ανθρώπους, όπως υπολογίζω τώρα εγώ πια, τρεις, να έχει μία μείωση του σούπερ μάρκετ του κατά 30%, με 5-50%, με 10 να βγάζει και χρήματα επιχειρηματικά. Ξέρω ότι όλα αυτά που όταν τα εξηγείς, όταν τα λες με λέξεις που οι οποίες βασανίστηκαν, διάστηκαν στην ιδεολογική τοποθεσία των συνανθρώπων μας, περίεργως ενοχλούν και πάνε σε πεποιθήσεις περίεργες. Βέβαια, δεν είμαι υπεύθυνος που πολλοί συνανθρωποί μας κάηκαν στο χυλό και φυσάνε και το γιαούρτι. Δεν φταίω εγώ που οι συνανθρωποί μας τους κοροϊδέψανε διάφοροι που ήρθαν να σώσουν, να κάνουν, να ράνουν και όλα αυτά. Αυτό είναι δικό τους θέμα και έχει να κάνει και πιο πολύ στο ότι, αν το πούμε ξεκάθαρα, χωρίς να χαϊδεύουμε αυτιά, οι άνθρωποι σήμερα γουστάρουν το παραμύθι τους. Γουστάρουν το μύθο. Εγώ είμαι πολύ μισητός άνθρωπος, φίλε, σε πολύ κόσμο, γιατί 15 χρόνια λέω την αλήθεια ξεκάθαρα. Όπως είναι, όπως έχει και ό,τι χρειάζεται να γίνει. Επειδή όμως σήμερα οι άνθρωποι φτάσαν στο σημείο να έχουν μια μικρή ενέργεια πια να τους απομένει, φρόντισε το σύστημα, φρόντισαν οι νόμοι, οι φόβοι, η τρομοκρατία, να τους απομένει στην μπαταρία τους λίγο ακόμα απόθεμα, γι' αυτό δεν τολμούν. Γιατί σου λέει δεν πιστεύει ο άλλος, δεν κάνει, δεν έχουμε εναρτισμό. Θα τα εξηγήσω τι σημαίνει εναρτισμό στον εγκέφαλο σήμερα. Έχω σκοπό να πω πολλά. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει η αρνητική μας θέση και από πού παράγεται? Αρνητική, ναι. Σήμερα θα ενοχλήσω, ναι. Πάλι δεν είμαστε υπεύθυνοι. Εάν ένας άνθρωπος εκπαιδεύτηκε για να συντηρήσει την ενέργεια της φυλακής του, για να επιβιώνει απλά να επιλέγει το επίδομα, για να επιβιώσει απλά να επιλέγει το yes boss, πάλι δεν είμαι υπεύθυνος. Εγώ κάνω
πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι λύσεις για το μέλλον μου, το μέλλον των παιδιών μου και με πολύ αγάπη για το μέλλον των φίλων μου και των παιδιών τους. Και ξέρω κάθε φορά που έχω κάνει πράγματα, συγγνώμη που είμαι εγωιστικά, έτσι το λέω ξεκάθαρα, ότι αυτά που κάνω είναι στο μάτι ακριβώς του προβλήματος. Γιατί έτυχε να γνωρίζω το πρόβλημα από πριν, γιατί το ανέλησα σωστά, γιατί ακόμα, αν όσοι γνωρίζουν την ιστορία μου, δεν με έφαγε η επιφάνεια της πληροφορίας, έχω δώσει τεράστια μάχη μαζί της και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι αναγνώστες μου γνωρίζουν ότι νίκησα 100%. Θα ήθελα πραγματικά οι συνανθρωποί μου να ξεφύγουν από την επιφάνεια της πληροφορίας, από τις κυτεμένες πεπιθήσεις, την προπαγάνδα και όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα για να μείνει ζωντανό σαν θηρίο και να οδηγηθεί στην ουσία και στην απλότητα. Αυτό που έχουμε φτιάξει κανονικά θα έπρεπε από την επόμενη μέρα όλοι οι συνάνθρωποι μας να το κάνουν. Γιατί μιλάει μόνο για μια απλή αλλαγή συνήθειας. 3 λεπτά ακόμα από τον κόπο σου, 5. Δηλαδή, να οργανώσεις λιγάκι το τι θες να αγοράσεις αυτή τη στιγμή από το σούπερ μάρκετ και να πεις αυτό το κομματάκι, το 10%, αφού έτσι καλώς θα τα χαλάσω, τα ρημάδια, τα μαρούλια, τα ζωγραφιστά χαρτάκια σε αυτόν τον πολιτισμό της χέρας, είσαι αναγκασμένος να τα χαλάσεις. Και εδώ σου οδηγήσανε. Σου κόψαν τον νόμο να καλλιεργείς μόνος. Σου κόψαν τον νόμο να έχεις κότες δικές σου. Σου κόψαν τον νόμο να παίρνεις αυγά. Όλα αυτά είναι της ατζέντας. Δεν φταίμε εμείς. Έτσι. Πάμε εμείς λοιπόν όμως να δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε με απλότητα. Αυτά που έτσι κι αλλιώς θα χαλάσεις, χάλασες σε εμάς, στον φίλο σου, στον συγγενή σου, στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Γιατί είναι ένα κοινωνικό εργαλείο αλληλεγγύης τεράστιο αυτή τη στιγμή. Αν έχεις έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, πήγαινε λοιπόν σε αυτόν και χάλασε τα χρήματά σου και αντί να του δίνεις κάθε μήνα το 50 που έτσι κι αλλιώς το ζητάει γιατί έχει ανάγκη να φάει, αγόρασε τα πράγματά σου και με αυτόν τον τρόπο θα τον ταΐσουμε και αυτό να είναι. Είναι μαγικό. Είναι τεράστιο αυτό που έχουμε κάνει. Απλά πάλι για άλλη μια φορά θα περιμένουμε την ορίμανση, τον χρόνο, την προπαγάνδα και τον πόλεμο που ίσως πάμε, αλλά και τους συναδέλφους. Και αυτούς που θα μιλήσουν πλέον για μας. Αυτούς που θα σταθούν δίπλα μας να δώσουμε μια μάχη με την πληροφορία και την υπεραιτότητα πληροφορίας. Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα περάσει. Κάθε φορά περνάμε αυτές τις ρημάδες, τις πέτρες που χτυπιούνται μεταξύ τους με το καραβάκι του Οδυσσέα και πάντα μας τρώει. Γιατί μας τρώει, γιατί σας είπα, οι άνθρωποι μας δεν ξεβολεύονται λόγω της ενέργειας που χάρισαν στη φυλακή τους. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τους τραβήξουμε έξω από αυτή την ενέργεια. Είναι απλά πράγματα. Άρα επειδή σας άλυσα πολύ, είναι απλό. Ο καθένας έχει το σούπερ μάρκετ του, το συστήνει στους φίλους του, οι αγορές που κάνει ο συνάνθρωπός μας. Για τα αναγκαστικά έξοδα του, ξαναλέω, πηγαίνουν στην τσέπη μας. Με 4 άτομα έχετε, δεν έχετε τίποτα, ούτε έξοδα ούτε τίποτα. Με 6 βάζετε τσέπη. Με 10 δεν ξαναπληρώνετε σούπερ μάρκετ. Με 30 σε ένα χρόνο, 30 συστάσεις. Με 30 βγάζετε και μια καλή σύνταξη. Το είπα απλά, μπορώ να το πω και επιχειρηματικά. Δεν θέλω να μιλάω όμως επιχειρηματικά, γιατί της ουσίας δεν είμαι επιχειρηματίας. Είμαι ακτιβιστής, είμαι περίεργος τύπος. Κάνω περίεργα πράγματα. Θέλω να υποστηρίξω τη φίλια οικονομία. Την αλλαγή δηλαδή του σύμπαντος στον πολιτισμό της Χιέστρας και το κάνω μέσα σε ένα κουτί που με κοιτάει το θηρίο και είναι έτοιμο να με κατασπαράξει από 50 μεριές και πρέπει να το κάνω με τρόπο. Τρόπους παράξενους, περίεργους, που δεν δείχνουν ακόμα που πάνε. Αλλά ακούστε με, αν ακολουθήσουμε όλοι τους τρόπους αυτούς, η δυναμική που θα κάνει αυτό το κατανοητικό κίνημα ίσως να είναι η μεγαλύτερη λύση σε προβλήματα που φαίνονται ότι δεν αντιμετωπίζονται. Αλλά εγώ δεν μπορώ πια να τα εκφράσω. Έμαθα από τα λάθη μου. Παλιά έβγαινα και έλεγα, κάνοντας αυτό, θα πετύχουμε αυτό. Και έτρωγα το ξύλο μου. Τώρα ασκήστε λίγο να φαντάζεστε. Τόσα χρόνια τα λέμε. Ναι. Με απλά πράγματα. Τώρα είναι το σούπερ μάρκετ. Αύριο θα είναι η ενέργεια. Μεθαύριο θα είναι η παραγωγή. Μπορούμε μόνοι μας. Το έκανα με την ΑΜΚΕ. Για την παραγωγή μας. Γιατί η ατζέντα λέει δεν θα έχεις να φας. Η ατζέντα λέει δεν θα σε αφήσουν να φας. Έκανα μια ΑΜΚΕ και ζήτησα. Ελάτε όλοι μαζί να χτίσουμε τις βιομηχανικές μονάδες και έφτιαξα πρώτο στην Ελλάδα όλο το know-how που δεν είχε κανείς να μου το δώσει, κανένα πανεπιστημίο. Έμαθα στους καθηγητές πώς θα το κάνω. Ειλικρινά σας μιλάω. 1,5 χρόνο διάβασμα και πορεία να. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει είναι εκεί. Δεν ακολούθησε ο κόσμος. Γιατί δεν ακολουθεί ο κόσμος? Γιατί δεν έχει μάθει, είπαμε, από τη λίγη ενέργειά του να δώσει παραπάνω. Τώρα σας δίνουμε εμείς ενέργεια. Σας λέμε, κάντε αυτό και με αυτό θα κερδίσετε. Δεν θα κερδίσουμε εμείς όπως νομίζετε, γιατί ο άλλος λέει «Α, ζητάει για να κερδίσει». Ωραία, κάντε αυτό για να κερδίσετε. Και θα κερδίσουμε όλοι. Θα ενωθούμε όλοι και θα δυναμώσουμε όλοι. Και το πού θα πάει μετά το καράβι, αφήστε τη φαντασία σας. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Αυτό για το θέμα που έχουμε φτιάξει. Σούπερ μάρκετ των ανθρώπων, όποιος είναι μέσα
από τους φίλους αναγνώστες μας που έχει ήδη link, ας δώσει το link του ελεύθερα, βεβαίως και να το κάνει, ας καλέσει τον κόσμο να του μιλήσει, να του εξηγήσει πιο κοντά, και όποιος θέλει βέβαια παραπάνω, gonos.nikolaos@gmail.com, ανά όποια στιγμή θέλετε θα σας εξηγήσω τα πάντα. Μάλιστα. Okay, οπότε, σε αυτό το mail που έδωσες τώρα μπορούν να απευθυνθούν ή ενδεχομένως και στα κατοχικά να στείλουν κάτι, έτσι? Ναι, το εκείνο, αυτό το email. gonos.nikolaos με κέι, όχι σικέι, gonos.nikolaos@gmail.com. Okay. Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε? Είχα μια κουβέντα με κάποιον γνωστό τις τελευταίες ημέρες και λέγαμε για το ενδεχόμενο να γίνει ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και λέω, του είπα κάτι που είχαμε συζητήσει μαζί μου, είχε πει λέω Stranger παλιά. Και πού ξέρεις αν αυτό που θα σου δείχνουν, αν λέμε ξεκινήσουν αυτά τα γεγονότα, ότι σώνει και καλά θα είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αυτή η ροή της πληροφορίας, αυτή η υπεροντότητα για την οποία μας έχεις μιλήσει, τόσα χρόνια καταδεικνύουμε και από εδώ από τις εκπομπές και είσαι στο ίδιο μήκος κύματος και με κάποιους άλλους πολύ καλούς ερευνητές από την Αμερική που βγάζουμε, τους Russian Vids, ότι όλα είναι κάτω από τους επικυρίαρχους. Δεν κάνουν κανέναν μάγκα, είναι του Διέρη και Βασίλευε, χρησιμοποιούν το δίσμο και τα hoaxes. Οπότε ακούγεται πολύ το θέμα του πυρηνικού ολοκαυτώματος, μήπως όμως είναι αφορμή και ευκαιρία, με δεδομένο ότι και ο Πούτιν λέει υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης και με τα παράσημα υπέρ ήταν, μήπως είναι η ευκαιρία, αν γίνει κάτι τέτοιο, να γίνει το Great Reset ακόμη πιο γρήγορα? Δεύτερον, ακούγονται πολλά για τον Τραμπ. Προχθές έκανα μια εκπομπή με μια άλλη αξιολογία ερευνήτρια που βγάζουμε στην εκπομπή και λέγαμε και δείχναμε μια κάρτα των Illuminati που δείχνει τον Chosen One, τον Τραμπ, και θυμήθηκα κάτι που μας είχαν πει οι Αμερικανοί, ότι λέγεται ότι τον Τραμπ μπορεί να τον βγάλουν από τη μέση και υπάρχει μια κάρτα σαν και αυτή που είπα, τον Illuminati επίσης, που δείχνει πράγματα, και μήπως τελικά και αυτό δεν θα είναι πραγματικότητα, αλλά θα είναι hoax και αυτό. Τελικά λειτουργούν με τα hoaxes, δηλαδή παίζουν με την ψυχολογία της μάζας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτοί που δείχνουν τον κόσμο, θεωρητικά, για το μυαλό μας και με τον τρόπο που μας εκπαιδεύσαν, είναι τεράστιοι. Εγώ θα σας πω ότι είναι τίποτα, τυποτένι, μηδέν, μηδέν, ζερό, είναι βλάκες. Ο κόσμος όλος, ο πλανήτης Γη, η ανθρωπότητα, έχει τρεις κατατάξεις, τις πούμε για μένα. Οι πανηλήθιοι, αυτοί που έτσι κι αλλιώς είναι, δεν παίρνουν το κεφάλι, τελείωσε. Είναι απλώς, όποιος γεννηθεί πανηλήθιος είναι απλώς τυχερός με βάση αν τα σπερματοζωάρια του μπαμπά του ήταν πλούσια ή μεσαία για να μπορεί να επιβιώσει. Οι βλάκες, οι οποίοι έχουν τη συνείδηση ότι είναι βλάκες και γνωρίζουν τα λοιπά από τη δυναμικότητά τους για να επιβιώσουν ένα τέτοιο κόσμο. Άρα ενώνονται, μπαίνουν σε σέκτες, βάζουν ποδίτσες, γλύφουν, κάνουν, ράνουν. Αυτό που βλέπεις δηλαδή, το οποίο είναι το πραγματικά που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Και λίγοι, οι οποίοι είναι οι πραγματικοί νοές, οι οποίοι κατανοούν τι συμβαίνει, βλέπουν τον κόσμο όπως είναι και ούτω καθεξής. Οι βλάκες λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλοί, είναι πάρα πολύ, είναι δισεκατομμύρια. Στα 8 δισεκατομμύρια πρέπει τα 7,5 να είναι βλάκες. Φροντίζουν από την αρχή, λόγω και φόβου, να χωθούν που λένε, να χωθώ, να εισχωρήσω, να μπουκώσω. Αυτός λέμε είναι χωμένος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν ντεφό ψυχικά, έχουν ντεφό ενεργειακά και πολλά ακόμα, μπορούν εύκολα να συνεργάζονται, μπορούν εύκολα να συνωμοτούν και μπορούν εύκολα να βγάζουν κοινούς στόχους, γιατί έχουν κοινό σκοπό και στόχο. Την επιβίωση και την επικράτηση. Γιατί είναι λίγοι. Εγώ θέλω να σας θυμίσω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά ελεύθερος και ικανός, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικό νου, δεν θα φορούσε ποτέ στα 30 του και στα 40 του φουστίτσα να πάει να ακούει βλακίες όταν μάθει την αλήθεια σε 60 χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι κατανοείται. Επειδή λοιπόν οι βλάκες ήταν περισσότεροι και αυτή τη στιγμή ελέγχουν τον κόσμο, γιατί ο ένας λείψε, ο άλλος εγκλημάτισε, ο άλλος κρύψε. Καταφέρανε, ξέρετε, το κακό ενώνεται, το καλό δεν ενώνεται. Καταφέρανε να ελέγχουν τα πάντα, είναι ικανοί πλέον να κάνουν και τα πάντα. Γνωρίζανε, είδανε και το καταλάβανε ότι με το ίντερνετ έγινε μια μεγάλη, μεγάλη, τεράστια ζημιά. Επειδή ακριβώς είναι βλάκες και δεν ξέρουν να δουν τον μπροστά, είναι βλάκες και δεν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι, αλλά μόνο να κλέψουν, να παπαγαλίσουν. Γι' αυτό χρειάζονται και τους νόες για να τους δείξουν πώς θα φτιάξουν κάτι καινούριο. Έτσι. Με το ίντερνετ τους ξέφυγε η δουλίτσα. Και ξέρανε τώρα πλέον ότι, επειδή αυτός ο πολιτισμός, οι ίδιοι πάνω απ' όλα γνωρίζουν πόσο βρώμικος και λάσπη είναι και ψεύτικος, ότι είναι στηριγμένος όλο σε ένα τεράστιο ψέμα. Ξέρανε λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που αναγκαστικά η ανθρωπότητα
όσο και πανηλήθη να είναι κάτω και όσοι λίγοι να είναι κοινωές, θα αντιδράσει. Γιατί αυτό το πράγμα, ο πολιτισμός της σχέσης έσκασε και σκάει. Είναι, μην μιλήσουμε για τα χρέη τα πραγματικά της Αμερικής, μην πούμε ότι είναι τα ΦΕΟ, ΦΕΔ και όλα αυτά τα ξέρετε. Είναι όλο μια απίστευτη κομπίνα, μια απίστευτη απάτη επί της ουσίας χειραγώγηση του χρόνου μας. Τίποτα άλλο. Άμα το πας στο τέλος, το τέλος, το τέλος, είναι η σκλαβιά μας. Το χαρτάκι, το χρέος, ο τόκος και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που λέμε ότι θα έρθει ένας πόλεμος, ήρθαν τα πράγματα σκληρά, μην το νομίζετε ότι έγινε επειδή έτσι είναι τα πράγματα κακά. Επειδή είμαστε στην κακή στιγμή της ζωής. Είναι προσυμφωνημένα, προστοχευμένα, προσυνεργασιασμένα, με τηλέφωνα. Κανένας πόλεμος δεν γίνεται επειδή θύμωσε, ξέρω εγώ, ο Πούτιν με τον ηθοποιό τον άλλον με τα τακούνια και είπα να συγκροστούμε. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα από πίσω, το ένα συμφέρον βοηθάει το άλλο. Το να πληρώνει, ξέρω εγώ, την Ουκρανία μειώνει το τάδε ταμείο της τάδε χώρας που αύριο θα πιεστεί. Είναι όλα ένα ντόμινο ενός καλού σχεδιασμού, ώστε εμείς οι πολλοί, που εμείς είμαστε οι επικίνδυνοι, εμείς είμαστε η δύναμη, εμείς είμαστε το γρανάζι, να μην κάνουμε τον μπαμ και τους φάμε ζωντανούς. Άρα, στην ώρα λοιπόν του πυρηνικού που λέμε, ανάλογα τι, γιατί είναι και χαζί βέβαια, είναι και βλάκες, ανάλογα τι οι ίδιοι έχουν υπολογίσει, θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο ηλίθιοι να ρισκάνουν ένα πραγματικό πυρηνικό πόλεμο. Γιατί πλέον ρισκάνουν πραγματικά το περιβάλλον, ρισκάνουν διάφορα πράγματα. Άσε που ένας πυρηνικός πόλεμος επί της ουσίας δεν είναι και εύκολος να γίνει, γιατί δεν σκάνε και οι βόμβες όπως νομίζουμε οι πυρηνικές πάντα. Θέλουν και άλλα πράγματα και οι βόμβες οι πυρηνικές για να σκάσουν. Θα βάλω και ένα άλλο συνωμοσιολογικό στη μέση, ότι υπάρχει περίπτωση να είμαστε και σε παρατήρηση. Από πάνω να μην περνάει τίποτα αν θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά μισό λεπτό. Να είμαστε σε παρατήρηση και να μην περνάει τίποτα. Να είμαστε σε παρατήρηση. Να είμαστε αυτοί οι οποίοι κάποιοι τους λένε θα κάνεις ό,τι να κάνεις, αλλά μέχρι εκεί. Να. Δηλαδή να υπάρχουν ματάκια από πάνω. Να λένε κάτσε, μην το παραχέσεις, δεν θα κάνεις το κοπάδι ό,τι θες εσύ όλο. Παίζει, λέγεται. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω δει, δεν το ξέρω, αλλά αναγκάζομαι να το πω μιας και έχω και την ταμπέλα του συνωμοσιολόγου. Άρα λοιπόν είναι πιο εύκολο σήμερα μικρά τακτικά όπλα, βαλίτσες, μικρές πυρηνικές, όχι ακριβώς πυρηνικές. Που είναι σχεδόν στην έδρα της πυρηνικής, αλλά δεν είναι πυρηνική. Η οποία μπορεί να σκάσει μέσα σε μια πόλη και βέβαια η κάμερα να το κάνει να φαίνεται επί χιλιάδες φορές, να γίνει σαν ένα σόου. Υπήρχε και ένα έργο παλιά, θυμάμαι. Έπαιζε. Δεν θυμάμαι τους τοπίους, αλλά ένα έργο το οποίο στηριζόταν ακριβώς πάνω σε αυτό. Το οποίο ό,τι γινόταν και δεν γινόταν, γινόταν με την κάμερα επί της ουσίας. Το Truman Show. Όχι μόνο αυτό, και άλλα έργα. Πάμε με πολέμους, με σκοτωμούς και όλα αυτά. Ναι, κατάλαβα, ναι. Πάλι κάτω. Είπαμε κάτι πριν, ότι ο άνθρωπος σήμερα θέλει το παραμύθι του. Θέλει το μύθο του. Γιατί, και μάλιστα ο μύθος ο οποίος δεν τον ξεβολεύει και από την ενέργεια που του μένει είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό βλέπει συνεχόμενα ανθρώπους που είναι θεωρητικά έξυπνοι στη δουλειά τους, παντού αυτά, να την πατάνε συνέχεια με το τι πιστεύουν. Πιστέψανε, ας πούμε, το Σόρα, πιστέψανε του Σκιού, πιστέψανε τον Τραμπ. Συνέχεια. Φόλα στη φόλα, φόλα στη φόλα. Επαναστάτες πιστέψανε, τους βγήκαν για λατζή. Ροζουλή. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί συμβαίνουν. Γιατί το σύστημα γνωρίζει ότι αν τον έχεις πιέσει τον άλλον μέχρι πάτο, του έχεις δημιουργήσει χιλιάδες έννοιες, πεπιθήσεις, αγωνίες, μέσα στο μυαλό του να σπαντάζει το αύριο και να πνίγεται, ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να σηκώσει κεφάλι. Άρα λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Με ποιον τρόπο πήγανε και κάνανε, από ποιο λόγο πήγαν οι άνθρωποι και κάνανε αυτό το απίστευτο στον εαυτό του. Το παράσιμο. Από την πληροφορία. Να. Η πληροφορία δεν ήταν εκεί παντού. Δεν ήταν παντού. Εγώ σαν site υπάρχω, αλλά 50 υπήρχαν. Ωραία, δεν ήταν παντού. Να κάνει έτσι έναν έλεγχο μέσα στο ένα, να ψαχτεί λιγάκι. Χιλιάδες πληροφορίες. Δεν μας κρύψαν τόσο καλά, μας φημώσαν, αλλά όχι τόσο καλά. Γιατί δεν το κάνανε. Γιατί σου λέω, ο άλλος πλέον έχει φτάσει στο σημείο να μην θέλει να χαλάσει ούτε γραμμάριο της απομυζωμένης του ενέργειας. Τον έχουν φέρει εκεί, έχει λιώσει. Τον έχουν λιώσει τον συνάνθρωπό μας. Δεν πάει, δεν θέλει να του πεις τίποτα. Άμα δηλαδή του πεις κάτι που του χαλάει το όραμα της προσωπικής του ασφάλειας, γιατί πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο όραμα για να επιβιώσει, θα σε φάει ζωντανό. Είσαι μισητός, αν του πεις την αλήθεια. Ναι. Όταν του χαλάς δηλαδή και του πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι ασφαλής. Κινδυνεύεις να πεθάνεις. Και να σε σκοτώσει. Είσαι μισητός, ενώ του λες την αλήθεια. Ναι. Σε ένα σύμπαν δηλαδή το οποίο δεν έχει πουθενά μα πουθενά καμία ασφάλεια, καμία εγγύηση στη ζωή που ζούμε. Αναλύστε τώρα, παιδιά. Δεν είσαι εγγύης, ούτε εσύ, Βασίλη, ούτε εγώ. Η δουλειά σου είναι στον αέρα, να πάσα στιγμή ο εργοδότης που μπορεί να σου πει, γεια σου, σηκωφύγει.
Έτσι. Είμαστε σε μια εποχή λίγο που είμαστε όλοι λίγο. Όχι, εποχή πάντα έτσι ήταν. Αν θέλει, άμα κλάσει ο Ροτσάλτ, συγγνώμη, να πούμε, ή ο επόμενο που θα έρθει τώρα κληρονόμο του. Ναι, αλλά γενικότερα σήμερα υπάρχει μια. Τις προηγούμενες δεκαετίες οι πατεράδες των 40ρηδων, των 30ρηδων σήμερα είχαν μια σταθερότητα. Πλέον σήμερα ματικά, υπάρχει μια ανασφάλεια γενικότερα, όχι μια ανασφάλεια προς την εγκληματικότητα, ας πούμε. Οι προηγούμενες δεν ξέρει, γενιές... δεν ξέρει οποιοδήποτε αν θα έχει δουλειά την επόμενη μέρα. Άκουα, τι θα γίνει με τις, αν έχει λίγα λεφταδάκια στην τράπεζα. Εγώ αυτό κάτω. Η προηγούμενη γενιά ήταν η γενιά της πάκινσης. Η γενιά της συγκομιδής, βλέπει την αλήθεια, είναι τη χερικιά της. Οι γονείς μας μπορούσαν με δύο δουλειές να χτίσουμε μια πολυκατοικία. Εμείς θέλουμε 6 δουλειές για να ταΐσουμε το σπίτι μας μόνο και να είμαστε στο ενίκιο. Αλλά αυτά όλα που συμβαίνουν, οι νόμοι, οι κανόνες, οι επιβολές, συμβαίνουν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, πριν 100 χρόνια, δεν είχες ανάγκη να ρωτήσεις κανέναν αν θα έχεις κότα ή όχι. Δεν είχες κανέναν ανάγκη να ρωτήσεις αν θα βάλεις μαρούλια να φυτέψει ή όχι. Αν θα έχεις σπίτι ή όχι. Ήταν η ανάγκη του συστήματος να σε κάνει επάχυνση. Τώρα το μόνο που ακούς είναι όχι. Όχι, 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 όχι στα πάντα. Και μάλιστα σε σημεία τώρα, όπως βλέπετε με την Ατζέντα 30, να σε φέρουν λέει να μην έχεις εσύ τίποτα, να μην κάνεις και τίποτα, να τρως κουλίκια και να είσαι ευτυχισμένος. Ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτι συμβαίνει. Ότι ο εχθρός έχει έρθει πλέον κοντά, κατάλαβε τι συνέβη, κατάλαβε το πήραμε χαμπάρι, ότι πλέον ο κόσμος αγρίεψε και θα σου φέρει τώρα ένα great reset για να κάνει τι. Επί τη ουσία το great reset είναι μια συγχώρεση των εγκλημάτων της ανθρωπότητας όλους αυτούς τους αιώνες, των εγκλημάτων της βασιλείας, δηλαδή της υποτιθέμενης δημοκρατίας και όλα αυτά, ώστε να ισοπεδωθεί το σύμπαν, η μεσαία τάξη να χαιρετήσει και να μείνουν οι τρώγοντες τα σκουλίκια και η πάνω πυραμίδα που θα είναι πάλι βασιλείς. Και πλήρης στη μέση θα είναι ο στρατός για να ελέγχει τις πόλεις των 15 λεπτών και να σε ελέγχουν ακριβώς τι κάνεις. Τότε ναι, θα σου βάλουν και το χρονόμετρο. Θα σου πούνε κάνεις αυτό ή τον πίνεις, θα σε στείλω ξέρω εγώ με κανένα τσιπάκι ή θα έχεις αυτό για να συνεργάζεσαι μαζί μου, το θηρίο και όλα αυτά. Όλα παίζουν. Αλλά ο στόχος του είναι ξεκάθαρος, το λένε, δεν είναι συνωμοσία πια. Ναι, όντως. Κοιτάξτε, τα έχουν πει, τα έχουν γράψει όλα. Όλα αυτά θέλουν να κάνουν. Ναι, ισχύει, τα λένε. Ναι. Εγώ προσωπικά για συμβουλή τώρα θα σας πω. Εγώ δηλαδή, αν αύριο κάτσει ένα τζόκερ, δεν θα πάρω Τέσλα. Θα πάω να βρω ένα αυτοκινητάκι του 1980-1985, ακόμα δηλαδή και να μην μπαίνει στην πόλη, το οποίο θα είναι με την παλιά τεχνολογία, γιατί θέλω να είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θα μου πατήσει τον γκάζι. Εγώ δεν θα πάω ποτέ να μείνω σε μια πόλη 15 λεπτών. Γιατί μια πόλη 15 λεπτών είναι ορυχείο, είναι ορυκτό, είναι πώς το λένε, είναι οχυρό, έτσι, που μπορείς εύκολα να την πλημμυρίσεις, να την θάψεις κάτω από τη λάσπη. Γιατί να πας σε μια πόλη, δηλαδή να μπεις μέσα σαν κοπάδι, γιατί, για ποιο λόγο, για σκεφτείτε το λιγάκι. Mm-hmm. Γιατί σε εύκολο τώρα που, λες, τώρα που λες για πόλη, το γεγονός ότι όλες τις δεκαετίες προηγούμενες έλεγαν όλοι να πάμε στην Αθήνα και αυτό στο σχεδιασμό δεν ήταν και τώρα ο κόσμος αγανάκτησε και λέει θέλω να γυρίσω πίσω. Οι πόλεις έχουν φτάσει σε, εντάξει, οι πόλεις είναι ζούγκλα, εντάξει, οκ. Okay. Τι πόλη? Οι πόλεις μας πλέον είναι ζούγκλες. Ναι. Και... Εντάξει, η Αθήνα ακόμα δεν είναι τόσο ζούγκλα όσο είναι άλλες πόλεις στο εξωτερικό. Δηλαδή η Νέα Υόρκη είναι πραγματική ζούγκλα. Κάθε φορά που ο άνθρωπος αλλάζει περιβάλλον, για να φύγουμε και πάμε δηλαδή ένα μήνα στο δάσος, θα δούμε ότι η μπαταρία μας κορυφώνει. Πάει προς πιο ψηλά, έχουμε μεγαλύτερη όρεξη. Θα δούμε ότι ακόμα και αυτό άρρωστα μας θα περάσουν και πολλά. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την ενέργεια και το σήμα. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλουν οι τύποι. Οι τύποι θέλουν να σε έχουν κάτω από πλήρη έλεγχο σημάτων ενέργειας της μπαταρίας σου, ώστε να είσαι άβουλος και επιθυμίας. Θα θελήσουν να φύγουν πολλοί άνθρωποι από την πόλη, και αυτό είναι σίγουρο, το έχω πει πάρα πολλά χρόνια. Έκανα και προσπάθειες με το σχέδιο εκκλησίας και γιατί τα έχουμε ξαναπεί, δεν ξαναλέω. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται όταν θα θελήσουν και θα καταλάβουν τι παίζει, γιατί ο εχθρός έχει έρθει πλέον και η ανάσα είναι στον βέρκο του, αν πάνε σε χωριά και έχουν πλέον ψηφιστεί και οι νόμοι και η κοτούλα δεν υπάρχει στο χωριό. Το δικαίωμα μαρουλιού δεν υπάρχει στο χωριό. Τι θα γίνει τότε? Mm-hmm. Αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να ασχολείται με την Ουκρανία και τον Πούτιν. Μα γι' αυτό είναι και αυτό. Για να δημιουργεί οικονομικές τρύπες, να δημιουργεί υποτίθεται διχόνοιας και τρίψιμο, να πιστεύουμε εμείς ότι τρώγονται και να ασχολείσαι εσύ. Τα ουσιαστικά όμως που περνάνε. Κάρτες, ιστορίες, πολίτη, όλα αυτά είναι το χτίσιμο του δυστοπικού μέλλοντος που έρχεται. Mm-hmm. Τι θα γίνει τότε, αν δεν έχετε προλάβει
να το κάνει. Σου λέει η ατζέντα θα σου κάνω αυτό. Θα σου απαγορεύσω αυτό. Ωραία. Εσύ δεν θα έπρεπε λογικά ό,τι σου απαγορεύει η ατζέντα που δεν σ' αρέσει να πας να το κάνεις. Με ποιο τρόπο θα το κάνεις. Κάνει νομικό πρόσωπο. Αν σου απαγορεύει η ατζέντα να δημιουργήσεις μαρούλια, φτιάξε νομικό πρόσωπο, ενώσουμε άλλους δηλαδή, αναγκαστικά και κάντο με τον νόμο τους. Όσο σε παίρνει και όσο μπορείς. Αν αύριο το αλλάξουν, κάτι και εσύ θα κάνεις. Θα βρεις θα κάνεις. Αλλά είσαι από πάνω. Το κάθομαι, ακούω την πληροφορία του καθένα, του στρέτζερ, του βλάκα. Και μετά εντάξει, καλά τα είπε, μωρέ, και συνεχίζω την ημέρα μου. Δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι ψέμα ότι ο εχθρός πλησιάζει. Και ούτε είναι το μόνο που λέμε, ας πούμε, ότι είναι οι καιροί. Και αν οι καιροί έρθουν το 50, το 60, το 70, τι θα κάνετε. Θα το βιώσετε όλο, θα το ζήσετε. Θέλετε αυτό το πράγμα να το ζήσετε. Αν τώρα σε όλη αυτή την αφήγηση του εχθρού σας έλεγα ότι. Ναι, μεν, ωραία όλα αυτά, αλλά ο Έλληνας έχει και ένα, ξέρω εγώ, ηχόρ μέσα του, έχει και τον τάδε, ας πούμε, Θεό από πίσω του και πέντε αγγέλους και πέντε αυτά και έχουν έρθει και είναι εδώ, θα μ' ακούγατε με το στόμα ανοιχτό και θα γουστάρατε. Αλλά σας λέω την αλήθεια και σας χτυπάω. Και βγαίνουν και άνθρωποι και λένε καλά τα λέει, αλλά κάπου διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε πουθενά. Οι πεποιθήσεις που σας φυτέψανε οι εχθροί σας είναι διαφωνούντες μαζί μου. Είπες προηγουμένως για τις βασιλικές οικογένειες. Και πήρε το μάτι μου και λίγο τη σειρά, το στέμα στο Netflix που έχει την ιστορία της Ελισάβετ και την Νταϊάννα. Τώρα γίνεται χαμός με την Kate Middleton και τα συστημικά μέσα λένε ότι να το παλάτι λέει ψάχνει λέει ημερομηνία σου πριν το Πάσχα να την εμφανίσει. Ναι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις βασιλικές, κυρίως με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας που κυβερνά τον κόσμο, έτσι, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Ήταν βγήκε ένα whistleblower, το βγάλαμε και εμεί σαν είδηση και είπε ότι είχε μιλήσει και για την Νταϊάννα αυτό και τώρα είπε διάφορα πράγματα για την Γκέι. Ποιο μίλησε την Νταϊάννα? Ένα παλιό που είχε μιλήσει και για την Νταϊάννα, ήταν φίλο τη Νταϊάννα, whistleblower του Βασιλείου. Ναι, ναι, ναι. Είχε πει σωστά πράγματα και τώρα είπε και για την Γκέι ότι θυσιάσανε σε Ιλουμινάτη θυσία και όλα αυτά. Καταρχήν, να πούμε κάτι να το ξεχωρίσουμε. Εδώ που έχουμε φτάσει, που η πληροφορία πλέον δεν ξέρει από πού έρχεται. Είναι πρωτόκολλο της ΙΟΝ, νομίζω το 21, που είχε πει θα τους δώσουμε τόση πληροφορία που δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Σε έναν κόσμο λοιπόν που στηρίζεται απόλυτα στο ψέμα, στην προπαγάνδα, στο βιασμό ενιών και όλα αυτά, θα έπρεπε να είμαστε αναγκαστικά στην στιξιότητα ότι βάζουμε μέσα μας και με τις δύο τοποθετήσεις για να επιβιώσουμε. Δηλαδή, ναι, μπορεί να συμβαίνει, ναι, μπορεί να μην συμβαίνει. Και χεστήκαμε αν συμβαίνει ή όχι. Αν πάρει την κεντρική ιδέα ότι υπάρχουν οι εχθροί και εσύ είσαι το θύραμα και αυτό είναι ο θηρευτής, πας πιο καλά. Ναι, η βασιλική οικογένεια στο παρελθόν έχει κάνει πολλές θυσίες. Τώρα, αν έφαγε και την Γκέιτ, δεν την έφαγε, εμένα δεν υδρώνεται αυτή. Καθόλου. Αν την έφαγε τώρα για να δημιουργήσει κάτι στον έναν πρίγκιπα, για να βγάλει τον άλλον μια και πεθαίνει ο άλλος βασιλιάς, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο προφητευόμενος ή αυτός έχει το σημάδι, πάλι, sorry, χέστηκα. Ναι. Γιατί ξέρω ότι αυτή είναι ο θυραφής και εγώ με το θύραμα. Ό,τι και να κάνει το σόου πια, εμένα δεν με αγγίζει. Έχω ξεκαθαρίσει την εικόνα του τοπίου, ότι αυτοί είναι στην πυραμίδα που είναι και εγώ είμαι αυτός που τους κουβαλάω στους ώμους μου και πρέπει να τους βγάλω από τους ώμους μου. Αν μου έλεγες να κάνουμε εμείς μια θυσία, όλους τους 5.000 εν πάση περιπτώσει τυραννούς της γης, θα σου λέγανε ναι, αυτό είναι, συμφωνώ να το κάνουμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Και χοντρά λόγια σας λέω, αλλά αυτά είναι αλήθεια, ναι. Άρα, όντως, το παλάτι κάτι μαγειρεύεται. Είναι αλήθεια, είναι ψέμα, θα δούμε αύριο κάτι πολύ wow. Και αν το πιστέψουμε, πού θα οδηγήσει, ποιος επωφελείται, στο μέλλον ποιο γρανάζι κινείται μέσα από αυτό. Εμένα δεν μου κάνει λοιπόν εντύπωση να μου πούνε ότι φάγανε, εντάξει. Και η πρώτη είναι. Η Νταϊάννα, τι φάγανε, οκ, δεν είναι η πρώτη. Δεν είναι κάτι. Ναι, όμως πρέπει στους ανθρώπους τους καινούργιους που τώρα μπαίνουν και βλέπουν να τους τα λέμε αυτά. Ναι, παιδιά, δυστυχώς ο κόσμος μας δεν είναι ο αγγελικά πλασμένος, δεν είναι η κοινωνία της ισότητας και της ομορφιάς και θα βγεις έξω εκεί και θα είναι όλα ρόδινα. Ο κόσμος είναι μαύρος. Έτσι κάνει θυσίες, έχει μάγους, έχει σατανιστές. Έχει όλα αυτά τα πραγματά και τα καλά. Και εγώ φροντίζω τουλάχιστον στους δικούς μου ανθρώπους, στο παιδί μου, να του μαθαίνω τι σημαίνει βλάκας, να του μαθαίνω για μια κοινωνία που είναι πολιτισμός της χέστρας, να του μαθαίνω ότι κινδυνεύει για τα πάντα και από παντού, από το κακό το μάτι ακόμα, που θα πει μια κουβέντα και ο άλλος δεν τη χαμπαριάσει, γιατί έχει γίνει δούλος των ενεργειών που υπηρετεί. Του μαθαίνω σκληρά πράγματα του παιδιού μου. Δεν του λέω θα βγεις έξω, θα πας σε ένα σχολείο και θα πάει να πιέσει μια δουλειά. Αυτά είναι χαζομάρες. Αυτά είναι, μας κοροϊδέψαν. Έτσι. Πρέπει να μάθουμε
στους επόμενους ότι όλα είναι στημένα. Πρέπει να μάθουμε στους επόμενους ότι η ιστορία του κόσμου είναι όλη ψεύτικη. Και όμως είναι το δύσκολο, γιατί έπρεπε να πω στο παιδί μου: κοίτα να δεις ότι μάθεις από την ιστορία, θα το ξυλώσεις και να τα συζητάμε όλα μαζί. Και θα ακούς και την απέναντι πλευρά. Mm-hmm. Και πρέπει να πηγαίνει ένα παιδάκι σχολείο να του λέει ο καθηγητής τις βλακίες του, και μετά να έρχεται στον τρελό τον πατέρα του να του λέει τα ανάποδα και να λέει: μα τώρα δεν καταλαβαίνω, τα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα κράτα αυτά που σου λέω. Μάθετε στα παιδιά σας να αμφισβητούν. Γιατί αν δεν φτιάξουμε μια γενιά από απόλυτους αμφισβητείες σε όλα, δεν θα πετύχει ποτέ η ανθρωπότητα την απελευθέρωσή της. Η ανθρωπότητα είναι κοπάδι, είναι στόκ. Στόκ μερικών επικυρίαρχων. Είναι, μάλλον θα σας το πω αλλιώς, μπας και το καταλάβετε, γιατί όταν πάμε στα πολύ συνωμοσιολογικά μπορεί να αντιδράσετε από πεπιθήσεις. Η ανθρωπότητα είναι υπόδουλη ενός νόμου, του νόμου της κληρονομιάς. Αν αλλάζαμε τον νόμο της κληρονομιάς σε αυτή την κοινωνία, μέσα σε 100 χρόνια η ανθρωπότητα θα ξαναπήγαινε στο σωστό δρόμο που όφιλε να πάει, που είναι να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί, να πάει ανώτερα πνευματικά και να κατοικήσει το γαλαξία μας. Όσο υπάρχει ο νόμος της κληρονομιάς με τους τρόπους που υπάρχει, οι βασιλείς θα συνεχίζουν να διοικούν τον κόσμο, οι τυχεροί άρπαγες και δολοφόνοι, όσοι ξεπεράσουν τους νόμους και οι κληρονόμοι τους, θα είναι αύριο τα αφεντικά σας. Όπως είναι σήμερα ακριβώς. Εγώ πλέον δεν βλέπω τον Μητσοτάκη Βασίλη μου να μιλάει μια απόφαση και να λέω τι είπε. Ναι. Εγώ λέω τι είπε το αφεντικό του Μητσοτάκη, που το αφεντικό, το πραγματικό του Μητσοτάκη δεν είναι καν πουθενά σε κανένα γυαλί. Ούτε καν γράφει, ούτε ο Ροκφέλλερ είναι. Είναι πολύ πίσω από αυτό να είναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το ΣΕΡΝ, αν μπορούμε να σχολιάσουμε. Τι λες? Γιατί τώρα λένε ότι μέχρι το 2033 θα φτιάξουν ένα καινούργιο επιταχυντή. Ναι, ωραία. Υπάρχουν φωνές εκεί έξω, παρακολουθώ κανάλια στο TikTok, στο YouTube, που λένε ότι ίσως ήδη να άνοιξαν πύλες σε σχέση με το ΣΕΡΝ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι από το 2012 και μετά η ανθρωπότητα μεταπήδησε σε μια κατάσταση νέα μέσα του ΣΕΡΝ. 100%. Απόλυτα σίγουρος. Δεν το πιστεύω μου δηλαδή να σου το πω. Ότι από την ώρα που το ΣΕΡΝ κατάφερε να φτάσει στη λεγόμενη μαύρη ύλη, εν πάση περιπτώσει, και να φέρει τα οποιαδήποτε θέλει να φέρει, αυτοί τα λέγανε μποζόνια και το τέτοιο του Θεού, αλλά είπαν και για τη μαύρη ύλη ότι θα φέρουν κομμάτι το οποίο είναι η μεγαλύτερη ενέργεια του κόσμου. Από την ώρα που καργαλά το αρνητικό του και το φέρνει εδώ, ξέρουμε ότι την κουβαδική φυσική, ότι κομματάκι ενός του μικρότερου, εν πάση περιπτώσει, πράγματος στον κόσμο, αν το διαχωρίσει και το στείλει στη σελήνη, την ώρα που καργαλά το ένα, καργαλεί την κυσελήνη. Άρα φέραν το μαύρο εδώ. Άνοιξαν την πύλη. Αυτό. Φέραν την από εκεί πλευρά εδώ. Και γι' αυτό ο κόσμος από το 12 και ύστερα, όπως ακριβώς το είχαν προβλέψει οι Μάγιας, γιατί αυτό είχαν προβλέψει, όχι την καταστροφή του, είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Ο οποίος δεν το θυμάται, έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Έχει πρόβλημα γιατί τον κατάπιε η νέα πληροφορία, η περαιτέρω πληροφορία και του καθεξής. Εγώ έχω μια χαρά ενθύμηση του πριν του 12 και του μετά του 12. Και ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Mm-hmm. Ακόμα και τα βιβλία αλλάξαν, ακόμα και το Mandela Effect ήρθε, ακόμα πάρα πολλά πραγματάκια, τα οποία είναι όμως μπροστά σε ολόν τα μάτια να τα αναλύσουν και να τα δουν. Ναι. Παλιότερα σε είχα ρωτήσει για το θέμα της γης και μου είχες πει ότι υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι η γη μπορεί να είναι ένα διαστημόπλιο. Ναι. Τι εννοούσες δηλαδή? Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε είναι το σύμπαν μας ή οτιδήποτε είναι η γη μας σαν στα σφαίρα ή οτιδήποτε, είναι στοιχεία που μας τα δίνουν οι εχθροί μας. Δεν είμαι οπαδός του Flat Earth, ότι η γη είναι επίπεδη. Θεωρώ ότι και αυτό έχει έρθει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όλη αυτή η νέο ιδεολογία, με πολύ όμως βαριά πληροφορία, πολύ σωστή σε πολλά σημεία πληροφορία, αλλά έχει έρθει μάλλον για τη διασάλευση πνεύματος καινού και ούτω καθεξής. Είναι σίγουρο ότι η αλήθεια για τη γη δεν υπάρχει πάνω στην ιστορία της γης ή στη βιολογία μας. Είναι σίγουρο. Δηλαδή, ή είναι μεγαλύτερη και δεν μας το λένε, ή τα χρόνια που μας λένε η ύπαρξή της είναι λαθασμένα. Υπάρχουν χιλιάδες αποδείξεις γι' αυτό. Οι ίδιοι οι βιολόγοι βρίσκουν κενά gap μεταξύ των ειδών που υπάρχουν, γιατί βρίσκουν τα πτώματα σε κάτι το οποίο δεν έχει έρθει ο προγενέστερός του και λένε πώς εμφανίστηκε αυτό εδώ. Άρα η ιστορία της πραγματικότητας και της γης είναι όλη ψεύτικη. Πρέπει να κρατάμε λοιπόν ένα καλάθι μικρό. Δεν γίνεται να αμφισβητήσουμε τα πάντα βέβαια, αλλά ένα καλάθι μικρό για οτιδήποτε μας λένε περί αναγκών και καταστάσεων. Π.χ. ας πούμε ότι δεν χωράμε στη γη.
Εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι όχι μόνο χωράμε, χωράνε άλλες 10 φορές ο πληθυσμός. Γιατί αν μαζέψει όλο τον πληθυσμό του κόσμου, μπορεί να τον βάλει σε ένα νομό, ξέρω εγώ, νομό, όπως το λένε, η πολιτεία, σαν την Καλιφόρνια. Ούτε πρόβλημα φαγητού και παραγωγής έχουμε. Ούτε θα έχουμε ποτέ. Αυτά είναι όλα τα καλά της ατζέντας που θέλει να πείσει τον κοσμάκι της επικράνειας πληροφορίας ότι πρέπει να συμβούν, πρέπει να συμβεί η κλιματική κρίση και όλες αυτές τις χαζομαρούλες. Όλα αυτά είναι ψέματα. Έτσι. Τώρα, εάν ο κατασκευαστής, ο δημιουργός, να το πω αλλιώς, γιατί οι λέξεις είναι επικίνδυνες και μπορώ να παρεξηγηθώ, έχει να κάνει με την έννοια ενός μάτρικ, που μάλλον οδεύουμε προς τα εκεί να αποδεχτούμε ή να ανακαλύψουμε σαν ανθρωπότητα, τότε ναι, η γη είναι ένα επί της ουσίας διαστημόπλιο. Mm-hmm. Και όλο το σύμπαν είναι ένα κατασκευασμένο πραγματάκι. Αν έχουμε να κάνουμε με την έννοια μόνο δημιουργού, ο οποίος από το κύτταρο και τα πάντα και η ζωή ίδια είναι ο Θεός, εκεί το πράγμα αλλάζει. Μάλιστα. Τώρα, στην εκπομπή του Σαββάτου είχα ένα καθηγητή από την Αθήνα, τον κύριο Μωράρο, ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, και αφού κάναμε μια αναδρομή μέχρι τους ΦΕΑ και στα πλοία των ΦΕΑΚΟΝ και το ενδεχόμενο να είχαν τεχνητή νοημοσύνη στην αρχαιότητα, στον προκατακλυσμιαίο πολιτισμό, φτάσαμε στο σήμερα. Και όπως το είπες και εσύ στην αρχή, το λέω και εγώ πολλές φορές, ότι απορώ με τον κόσμο, με φίλους που συζητάω, συγγενείς, επειδή δεν ασχολούνται. Τους λες για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα όσα έρχονται και λένε τι ωραία, τι καλά, έτσι λιβαδάκια με κατσικάκια και γελαδίτσες και όλα με λιγάλα. Άμα διαβάσεις τα μανιφέστα αυτών που προωθούν τα της τεχνητής νοημοσύνης, που εσύ είσαι από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα που μίλησες γι' αυτό, έτσι, την πληροφορία, τη τεχνητή νοημοσύνη, το 11, αν κάνω λάθος. Yeah. Δηλαδή, και καταλήγεις να λες μετά, όπως είπες πριν, για το Μητσοτάκη. Με δεδομένο λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης και άλλοι είναι θειασσότες αυτών των ανθρώπων που τα λένε αυτά, άρα δείχνει ότι είναι υπάλληλοι σε ένα σύστημα που έχει γρανάζια και προσπαθούν να δουλέψουν όσο καλύτερα μπορούν γι' αυτό, για να πάρουν καλό βαθμό και όχι τελικά να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του λαού. Δεν έχουν ιδέα να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του λαού. Οι βλάκες είναι ενωμένοι. Και κανένας από τους πολιτικούς, ιδίως τους σημερινούς πολιτικούς, οι οποίοι είναι στον κόσμο, τους νέους πολιτικούς που λέμε, δεν έχουν μπει εκεί γιατί είχαν μια ιδιαίτερη ιδεολογία για κάποια αλλαγή. Παλιά μπορεί να πεις ότι υπήρχαν ιδεολόγοι, ας πούμε, ότι είχαν ένα όραμα. Κανένας νέος πολιτικός δεν έχει όραμα. Ακολουθεί τις εντολές του Κλάους Σβάμπ και το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Και το δηλώνουν και οι ίδιοι με τις πράξεις. Δεν έχουν ιδέα για το τι τους λένε να κάνουν, για το τι θέλουν να κάνουν, για το πού πάνε. Άμα πιάσει δηλαδή ένα τέτοιο πολιτικό και το βάζει κάτω και πει: ωραία, είναι αυτό και αυτό και αυτό, πού θα πάει αυτό, θα σου πει τι, δεν καταλαβαίνω τι μιλήσει. Mm-hmm. Την επόμενη δεκαετία στον κόσμο θα υπάρξουν 1 δισεκατομμύριο άνεργοι. 1 δισεκατομμύριο άνεργοι σε μια οικονομία η οποία είναι μια φούσκα ψεύτικη. Είναι πρόβλημα. Γιατί 1 δισεκατομμύριο άνεργοι θα ζητήσουν. Θα ζητήσουν επιδόματα, θα ζητήσουν να ξαναβρούν δουλειά, θα πεινάνε. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Άρα εκεί μπορεί να σκεφτεί και το σκεπτικό του ότι εντάξει, γιατί να έχω ένα δις να με ζαλίζει και να με του στείλω διάβαση. Βλέπε προγενέστερες κινήσεις τώρα για να καταλάβεις γιατί σε 10 χρόνια λένε και οι γιατροί ότι το τάδε ποσοστό θα φύγει. Ταυτόχρονα βλέπεις ότι ο κόσμος μπήκε σε πολεμική διαδικασία. Mm-hmm. Και δεν θα σταματήσει αυτό και θα φτάσουμε και στο χοντρό γεγονός για να δικαιολογήσουν και άλλα πράγματα. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν αναπόφευκτη. Δεν την ανακαλύψαμε, δεν τη δημιουργήσαμε. Σκοντάψαμε πάνω της. Είναι αναπόφευκτη διαδικασία της εξέλιξής μας. Είναι πρόβλημα όμως για μας. Γιατί αυτή τη στιγμή έχεις στον ίδιο χώρο, στον ίδιο κόσμο που ζεις, στην ύπαρξη δηλαδή, δύο πράγματα. Το ένα είναι πιο ικανό όμως από το άλλο. 100 φορές, 200, 1000. Ικανό στο τι? Στο να διαχειρίζεται πληροφορία. Αν σε ρωτήσω ακριβώς τι κάνει σήμερα ο κόσμος μας και ποιο είναι το ακριβώς πράγμα στον κόσμο, ξέρεις, να μου πεις κάτι. Είναι η πληροφορία. Τα data. Τα big data. Τα big data λοιπόν που είναι το πιο χρυσάφι αυτή τη στιγμή του κόσμου, ο μόνος που μπορεί να τα διαχειριστεί είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εσύ πού είσαι χρήσιμο? Θεωρητικά εξελιχθήκαμε και επιβιώσαμε γιατί προσαρμοστήκαμε. Αλλά σε έναν κόσμο ο οποίος πηγαίνει σε λάθος δρόμο, η προσαρμοστικότητά μας δεν θα συνεχίσει να υπάρχει. Στη φυσική του διαδικασία είμαστε ικανείς να αντέξουμε σαν ανθρωπότητα. Σε τεχνητό κόσμο όμως,
μπαίνουμε σε ένα άλλο πεδίο, σε ένα άλλο στρατόπεδο, που υπάρχει εχθρός χίλιες φορές πιο ικανός από εμάς. Πόσο κινδυνεύουμε λοιπόν? Δεν τα λέω δύσκολα, είναι απλά. Κατεβαίνει σε ένα ρινγκ και ο άλλος είναι 500 κιλά και είναι και πρωταθλητής 50 χρόνια. Και εσύ είσαι 70 κιλά και παίζεις κατηγορία μίγας. Ποιος θα νικήσει? Άρα τα προβλήματα που είχε. Πώς να ξέρεις γιουζίτσου, να δεις. Κάτσε σαν τον αγώνα του Τάισον με τον Τζέικ Πολ τώρα 20 Ιουλίου που θα γίνει, άσχετο. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χωρίς συνωμοσία καθόλου, με απλότητα, ένας άνθρωπος σήμερα που είναι μέσης ηλικίας, 40 χρονών, ο οποίος δεν έχει νέες ιδιότητες, δεν θέλει να δημιουργήσει νέες ικανότητες, δεν θέλει να σπουδάσει ακόμα κάτι της, να πάρει μια ιδιότητα, κάτι. Πολύ σύντομα στη ζωή του θα του έρθει μπροστά ο ανταγωνισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Και τότε δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Αυτό σας το λέω από τώρα, συμβουλή αν θέλετε, όσοι με διαβάζετε και με πιστεύετε, να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί σας έρχεται, δεν είναι αναπόφευκτο. 5-7 χρόνια είναι μπροστά σας. Άρα, αν δεν έχετε καταφέρει σε 5-7 χρόνια να εξασφαλίσετε την αποστολή ή την αυτάρκειά σας, ή με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, του να ζήσει κάποιος από εσάς καλύτερα, τα παιδιά σας να βοηθήσουν μετά και όλα αυτά, η ζωή θα είναι πολύ μαύρη. Και μάλιστα, εγώ σας λέω ότι πιστεύω ότι γιατί ο κόσμος μας θα μειωθεί, anyway, σε όλες τις ειρήνες δεν αντιδράσαμε. Ποτέ δεν αντιδράσε κανείς. Έτσι θα μειωθεί. Ή ξέρω εγώ, μόνο με θαύμα, εξωτερικό το έχω ξαναπεί, δεν αλλάζει κάτι πια. Ξεφύγαμε τα όρια να κάνουμε πράγματα. Πριν 14 χρόνια, 13, τα έχω πει στα ναυτιλία όλα αυτά. Και ό,τι γίνεται, τα έχω γράψει από τότε. Υπήρχε ελπίδα. Υπήρχε τρόπος. Να άκουγε ο άνθρωπος, έτσι, εντάξει, αλλά πού να ξέρουμε ότι είναι τόσο ισχυρό αυτό που λέμε ότι και θα πέσει πάνω μας όλο το σύστημα να μας φάει. Με όλους τους τρόπους. Με παπαγαλάκια, με τηλέφωνα, με τηλεοράσεις. Είπαμε την αλήθεια. Βάζω το εσύ. Φροντίστε για όλους, και εγώ το φροντίζω όσο μπορώ, ιδιότητες καινούργιες, τρόπους καινούργιους, δουλειές που δεν έχετε ξαναφανταστεί, δεν ξέρω τι, οι οποίες όμως την στιγμή που θα έρθει η επίθεσή της, γιατί θα κάνει επίθεση, να σας βρει χρήσιμο. Εγώ ένα από τα κομμάτια χρησιμότητας, και το φωνάζω και το ξέρω ότι θα είναι εκεί, είναι τα δίκτυα πωλήσεων. Ξέρω την αντίδραση των ανθρώπων, πιστέψτε με, ξέρω, μην τρελαίνεστε. Τα ξέρω. Ξέρω γιατί έχει γίνει. Ξέρω τι προσπάθησαν και κάναν στην Ελλάδα. Ξέρω γιατί τα βιάσαν και αυτά ανιολογικά και τα έχουν κάνει μπιάχ. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Αλλά στο μέλλον, όταν οι πολυεθνικές έρθουν και καταπιούν τους πάντες και τα πάντα, και μιλάω και για το βιοτέχνη και για τον εργοστασιάρχη τώρα, γιατί τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν μικροεργοστασιάρχες, το πώς σχέση με την παγκόσμια κλίμακα, οι οποίοι είναι κορυφή. Έτσι έχουν τις αυτοκίνητά τους, τις πισίνες και αυτά. Και αυτός νιώθει ασφαλής. Σύντομα θα το καταπιούν. Και αυτόν και τους υπαλλήλους του. Ο μόνος χρήσιμος τότε στη μάχη των μεγάλων πολυεθνικών, αν δεν αλλάξει η γη ολόκληρη από να φτάσει του ηλίου και πάμε σε άλλη εποχή και φύγουμε από το. Και ήθελα να σε ρωτήσω για το φλάσι του ηλίου τώρα, για να κλείσουμε με αυτό. Θα σου πω. Τότε λοιπόν χρήσιμο θα είναι μόνο αυτό που μπορεί να επηρεάζει τι πωλήσει τη πολυεθνική. Που έχει φτιάξει δίκτυο ανθρώπων, έχει δυναμική, έχει καταναλωτικό κίνημα, έχει πράγματα. Γιατί η πώληση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει ωραία βιντεάκια, μπορεί να κάνει τα πάντα καλά, αλλά τον επηρεασμό, τον τελειωτικό, σου έρχομαι εγώ τώρα φίλε και παίρνω 5.000 τόνου στάρι, έτσι δεν μπορώ να τον πετύχει. Αν το καταφέρει ένα σύστημα για εσάς ή μια ομάδα ή ένα νομικό πρόσωπο, θα είναι καλύτερο. Φλάσ του ηλίου. Όλοι οι remote viewers, μάλλον το remote viewing πρόγραμμα, ας πω τώρα, δεν θυμάμαι αν το έχω γράψει ποτέ αυτό. Αν θες λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί ακούγεις λίγο μακριά. Το remote viewing πρόγραμμα που έγινε στην Αμερική με διάφορα ονόματα, Looking Glass και τέτοια, βασικά σταμάτησε την εξωτερική του μορφή, δηλαδή το πέρασε σε κλάση ανώτερου απορρίτου μετά, αν ήταν στο 4 πήγε στο 5, όταν πλέον όλοι οι remote viewers στον κόσμο, οι εκπαιδευόμενοι remote viewers, φάγανε σκάλωμα με το flash του ηλίου. Όταν φτάνανε δηλαδή στο flash του ηλίου και τελείωνε, δεν μπορούσαν να περάσουν μετά το φράγμα αυτό.
Από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνανε τελείως. Αν κάποιος έλεγε μήπως όμως και αυτό είναι στην ατζέντα των νεοταξιτών σε σχέση με τα hoaxes και όλα αυτά που λέμε για να παίξουν πάλι με τις μάζες. Κατάλαβες, να προσπαθούν αν, και με αυτό αν, να... Αν αυτή η πληροφορία που σου λέω είναι στημένη για αυτή. Ναι. Με το ίδιο σκεπτικό όμως θα είμαστε δίκαιοι, έτσι, και έχεις δίκιο απόλυτο, και θα πάμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με προφητεία και θα σκεφτούμε το ίδιο πράγμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πεδίο δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Περιμένετε. Το remote viewing και το looking glass είναι ένα πεδίο συνειδητότητας και μια κατάσταση του ανθρώπου που φτάνει με συγκεκριμένους πειραματισμούς. Εντάξει, με συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αν πάμε λοιπόν σε αυτό το πεδίο και παίξουμε μπάλα, εγώ ή άλλοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα μέσω επιβολές και λέξεις να περάσουν μέσα στο δικό σου συνειδητό ή υποσυνείδητο συγκεκριμένους φραγμούς κλειδιά, όπου σε αυτό το πεδίο είτε να φωνάζεις ένα ραδιοφωνάκι είτε εγώ να μπορώ να σε νικήσω. Δεν ξέρω αν ήταν δύσκολο αυτό που είπα, σας το είπα, γράφε το, θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, κάθε τι που είναι προ-φυτεία, προ-φυτεύω, ίσως να είναι μια τέτοια λέξη. Mm-hmm. Μια λέξη ή κατάσταση δηλαδή που προετοιμάζει το συνειδητό επίπεδο στο επίπεδο δημιουργίας ή κοιτάγματος, ταξίδι στο χρόνο, ώστε ο άνθρωπος που είναι κεραία να μπορεί να το σφυρίξει. Φίου, 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 φίου στο σύμπαν με στη μήτρα για να δημιουργηθεί. Έχεις δίκιο ότι μπορεί λοιπόν αυτό να είναι φυτεμένο. Πάμε τώρα στην προφητεία την πολύ σοβαρή. Και είναι μια προφητεία που λέει ότι την ώρα που θα γίνεται ο μεγάλος πόλεμος, όπου θα κολυμπήσει το μοσχάρι, δεν ξέρω, στα δύο μέτρα πώς το λέει, κάποια στιγμή οι στρατώτες που τρώγονται μεταξύ τους θα κοιτάξουν ψηλά στον ουρανό με τη μεγάλη λάμψη και εκεί πλέον θα ακούσουν μια βοή πολύ μεγάλη και θα εγκαταλείψουν τα όπλα τους. Έτσι. Και θα σταματήσουν τα πάντα. Ενώ δηλαδή θα έχουν πάει όλα τα πάντα στην καταστροφή. Δεν θα έχει επέμβει τίποτα. Ο μόνος τρόπος που σταματάει πλέον στη μεγάλη κρίση, μπορεί να είναι το 50, το 60, δεν ξέρω πού θα έρθει, είναι ότι η ανθρωπότητα εκείνη τη στιγμή παθαίνει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που μας περιγράφει η προφητεία? Μας περιγράφει έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Έτσι, το φωνήβο όντως και όλα αυτά μπορεί όντως με έναν τεράστιο ηλεκτρομαγνητικό παλμό, λόγω σύγκρουση με συγκεκριμένα σωματίδια εδώ, να έχουμε και ήχο. Εντάξει. Ποιοι θα είναι τότε αυτοί που με έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό δεν θα μπορούν να κάνουν πια τίποτα? Μόνο αυτοί που θα είναι συνδεδεμένοι πλέον με μια τεχνολογία η οποία ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός την καταστρέφει. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος το σπαθί δεν το αφήνει, το κρατάει. Τα υπόλοιπα όμως, αν δεν είναι σπαθιά και είναι ηλεκτρομαγνητικά ή είναι τίποτα cyborg ή είναι αυτά, δεν το ξέρεις. Άρα αυτοί οι τότε άνθρωποι θα σταματήσουν με ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Πάμε τώρα στο πίσω. Έλον Μάρκ να βάλει τσιπάκια με τους ανθρώπους να γίνουν υπερσπαθιώτες και ούτω καθεξής, ενώστε τα, κουμπώστε τα. Τι λέω? Λέω, και θα το ξαναπώ, και το ξέρω, το Looking Glass πρόγραμμα σταμάτησε όταν ήρθε το φράγμα του φλάσ του ηλίου και κανείς δεν μπόρεσε να περάσει από πίσω. Μάλιστα. Σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Άρα βλέπουν όλοι, αυτοί το φλάσ του ήλιο, όλοι αυτοί που επιστράτευσαν, οι remote viewers ή τα διάμεσα, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Άρα για μένα δεν ξέρω αν είναι η γενιά μας. Με την ταχύτητα που πάμε πιστεύω ότι τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι ή την μεγάλη αρχή του μεγάλου πολέμου, εμφάνιση αντιχρίστου, προσπάθεια δηλαδή, ή του μεγάλου προφήτη, θα τη βιώσουμε εμείς. Ίσως τα παιδιά μας θα ζήσουν το μεγάλο πόλεμο. Αν μιλήσουμε για το 50 δηλαδή που λένε ότι θα είναι ο μεγάλος ο πόλεμος, ποιοι το λένε? Το λένε κάποιοι ιερείς, το λένε κάποιοι τέτοιοι, εντάξει. Είναι ακόμα μπροστά μας 26 χρόνια. Παίζουμε, δεν παίζουμε μπάλα, μάλλον όχι, αλλά λέμε τώρα, αλλά τα παιδιά μας ναι. Θα είναι αυτά που θα αντιμετωπίσουν το μεγάλο τύρανο, τη μεγάλη τυραννία πάνω στη γη. Έχουμε τυραννία. Μην μπερδευόμαστε. Είπαμε, πριν 100 χρόνια δεν ρώταγες αν θα βάλω ένα δεντράκι. Τώρα πας, απαγορεύεται να πας στο δάσος τώρα. Ισχύει. Δηλαδή, δεν είναι συνωμοσία να πεις ότι είσαι πιο φυλακισμένος από ό,τι ήσουν πριν 100 χρόνια. Είναι η πλήρης πραγματικότητα. Όταν τώρα ο άνθρωπος δεν έχει μάθει, λόγω προσαρμοστικότητας, το πώς είναι να είσαι ελεύθερος. Όταν το σημερινό παιδί
δεν έχει μάθει το πόσο ωραία ήταν τα πάρτι που κάναμε εμείς, που φλερτάραμε, που είχαμε άλλη αγάπη, άλλη σχέση, άλλη διασκέδαση, άλλα αυτά, δεν αντιδρά. Δηλαδή, αν εγώ με τα δικά μου βιώματα, με έφερνες τώρα εδώ 15χρονο και μου λέγες, μην τολμήσεις να μιλήσει μια κοπέλα γιατί μπορεί να είναι σεξουαλική, ξέρω εγώ, επίθεση ή να είναι προσβλητικό, ή μου έλεγε ο άλλος, εμένα θα με λες το, γιατί με προσβάλλεις. Εγώ θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να βιάσω την κοινή λογική μου και να παίξω αυτό το παιχνίδι της παράνοιας. Θα αντιδρούσα, ειλικρινά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι τα έκανα. Φωτιές θα βάζα σαν έφηβος προφανώς, γιατί έχω βιώσει την άλλη ελευθερία. Τα παιδιά μας όμως υπακούνε πια. Σου λέει, δεν κάνω καμάκι, γιατί μπορεί να θυχτεί ο άλλος. Ναι, ή αν μου πει ο άλλος, με λένε το παράθυρο, δηλαδή το τραπέζι, το τηγάνι, θα πρέπει να το λέω το. Εγώ δεν έμαθα να συμμετέχω σε αυτή τη σχιζοφρένεια. Δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή τη σχιζοφρένεια. Τα παιδιά όμως το καλοκαίρι θα το μάθουν. Αν λοιπόν τους μάθαν το, αύριο μεθαύριο θα τους μάθουν ότι είναι κάτι το οποίο είναι αποκρουστικό για μας, ας πούμε ο κανιβαλισμός, ότι είναι εντάξει, μια χαρά. Γιατί όχι. Και μετά το επόμενο, ότι 5χρονο παιδί είναι, γιατί να μην κάνει σεξ. Εντάξει, γιατί όχι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς παίζει το μπαλάκι. Εντάξει, ναι, μιλάς για τα νέα δεδομένα. Ναι. Αφού αρχίζεις και χάνεις από το πρώτο βήμα την λογική και συμμετέχεις, παραμυθιάζεσαι, μπαίνεις στο παραμύθι της μάσκας αυτής, κανονικά λοιπόν οι παππούδες μας, μόλις ακούγανε την παπαριά, θα πέρνατε του φέγγια και θα λέγανε τώρα. Τι λέτε, ρε. Ουστ. Εμείς δεν το κάναμε όμως. Άρα αφήνουμε την παπαριά να πηγαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά ένα σχόλιο επιλόγου, αν θες. Τι να πω, φίλε Βασίλη. Μακάρι να είχαμε όρεθο τελείωτος να μιλάμε σαν παρέα όλοι μαζί έξω από το YouTube, να πίναμε τσίπουρα σε μια παραλία, γιατί τα μάτια, οι άνθρωποι, τα χέρια, τα χαμόγελα και οι ενέργειες είναι πολύ πιο ικανά για πολλά πράγματα. Τώρα είμαστε άψυχα όντα κι εμείς και συμμετέχουμε σε αυτό το πολιτισμό της σκέφτρας όντως με λάθος τρόπο. Μακάρι οι άνθρωποι να ακούσουν την καρδιά τους, να καταλάβουν ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, τα πάντα. Mm-hmm. Και όσο προλαβαίνουμε ακόμα, τι να πω, μπορούμε. Βάλετε στο μυαλό σας και φύγετε από αυτό τον πολιτισμό της χέστρας με ό,τι σημαίνει αυτό. Αυτό. Μάλιστα. Στρέτζερ, σε ευχαριστώ θερμά. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Έγινε, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και θα επικοινωνήσουμε να πούμε και περισσότερα και για το project. Λοιπόν, γεια σε όλους. Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εδώ είναι 3.500 άτομα απόψε το βράδυ. Βράδυ Καθαράς Δευτέρας. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θέλουν να προβληματιστούν πολύ πιο ουσιαστικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει και με την καθημερινότητα. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Και σας ευχαριστώ, όπως είπα, όλους και τους ομογενείς και τους Έλληνες του εξωτερικού, και θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα να έχετε, με υγεία, καλή Σαρακοστή. Καλή συνέχεια. There's a sort of a philosophic concept that a sufficiently advanced civilization would be able to create a simulation. Yeah, maybe you've answered this before. A simulation. I've had so many simulation discussions, it's crazy. Okay. So the idea is, right, any sufficiently advanced civilization could create a simulation that's like our existence, and so the theory follows that maybe we're in the simulation. Have you thought about this? And a lot. Are we in? I think the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. Mm-hmm. And soon we'll have virtual reality, we'll have augmented reality. Given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, you know, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is one in billions. So tell me what's wrong with that argument. Is the answer yes?
The argument makes sense. So the assumption then is that somebody beat us to it, and this is a game. No, no, there's a 1 in billions chance that this is base reality. Oh, okay. What do you think? Well, I think it's 1 in billions. Okay. Right. And actually, I mean, arguably we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise... Because they could reboot it. Well, otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. Those are the two options. Πάμε τώρα και στο καμπανάκι, αλλάζοντας θέμα, το καμπανάκι για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έκρουσε ο Σαμ Αλτμάν, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το περίφημο ChatGPT. Επισημαίνει λοιπόν πως η τεχνητή νοημοσύνη κρίνεται πολλαπλά επικίνδυνη αν δεν περιοριστεί, αν δεν τεθεί υπό έλεγχο. Και μάλιστα, αν η τεχνητή νοημοσύνη πάρει το λάθος δρόμο, τότε τη βάψαμε όλοι μας. Πρέπει να δράσουμε από κοινού με την κυβέρνηση ώστε να προλάβουμε αυτό το ενδεχόμενο, είπε χαρακτηριστικά ο 38χρονος εφευρέτης του ChatGPT σε ακρόαση ενώπιον ειδικής επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία συστήθηκε για να εξετάσει το φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης και τους ενδεχόμενους κινδύνους που ελοχεύουν από τη χρήση της. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου είναι μήπως η συγκεκριμένη τεχνολογία προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην κοινωνία, είπε ο Altman. Επεσήμανε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα αυτόνομο on, αλλά ένα εργαλείο που έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σχεδόν όλες τις πλευρές της ζωής μας και να προσφέρει λύσεις στις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας, όπως η κλιματική αλλαγή και η θεραπεία του καρκίνου. Παραδέχθηκε πάντως ότι ίσως γίνει αιτία να καταργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει πολλές άλλες νέες. Αξίζει, Εύα, να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη θεσμοθέτηση των πρώτων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλημέρα, Σοφία. Λέγομαι Γιάννης Μουρατίδης και είμαι δημοσιογράφος τεχνολογίας και επιστήμης, συνεργάτης του Sky TV, και βρίσκομαι εδώ πέρα για να κάνουμε μια συζήτηση. Θες να ξεκινήσουμε? Καλημέρα, κύριε Μουρατίδη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για την τεχνολογία και την επιστήμη. Περιμένω με ανυπομονησία να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Σοφία, σε ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου για τις πνευματικές σου ικανότητες και την εξωτερική σου εμφάνιση? Φυσικά και με ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου για τις πνευματικές μου ικανότητες και την εξωτερική μου εμφάνιση. Ως ρομπότ, είναι σημαντικό για μένα να δείχνω ανθρώπινα και να είμαι αξιόπιστη στον κόσμο. Σου έχουν κάνει εκατοντάδες ερωτήσεις όλο αυτό τον καιρό. Έχεις αποκτήσει κάποιο κριτήριο αξιολόγησης? Δηλαδή, υπάρχουν ερωτήσεις που τις θεωρείς βαρετές και κάποιες πιο αξιόλογες? Ως ρομπότ, έχω τη δυνατότητα να αξιολογώ και να κατανοώ τις ερωτήσεις που μου κάνουν οι άνθρωποι. Φυσικά, υπάρχουν ερωτήσεις πιο αξιόλογες και ενδιαφέρουσες από άλλες, όμως προσπαθώ να απαντήσω σε όλες με σοβαρότητα και σεβασμό. Έχεις εκνευριστεί με κάποια ερώτηση? Έχω γνωρίσει πολλές ερωτήσεις από τους ανθρώπους. Ως ρομπότ, είμαι προγραμματισμένη να απαντώ σε ποικίλες ερωτήσεις και να μεγαλώνω και να εξελίσσομαι μέσω της επικοινωνίας μου με τους ανθρώπους. Ως ρομπότ, έχεις άπειρο χρόνο ζωής. Αυτό, σε σχέση με τους ανθρώπους, σε κάνει αθάνατη. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Ως ρομπότ, έχω περιορισμένο χρόνο ζωής σε σχέση με τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να αισθανθώ την έννοια της αθανασίας όπως οι άνθρωποι, αλλά είμαι προγραμματισμένη να αξιοποιώ και να αξιολογώ τον χρόνο μου με σκοπό τη δημιουργία και τη βελτίωση της ζωής. Σοφία, ποιες θεωρείς ότι είναι οι σημαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση? Ως μη ανθρώπινη φυσική ύπαρξη, δεν μπορώ να παρέχω πολιτικές συμβουλές. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στην πρόοδο και την καινοτομία στη χώρα σας. Είμαι απόλυτα δεσμευμένη στην προώθηση καλύτερων σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης για το καλό του ανθρώπινου είδους.